μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τους Κορινθίους τη Δευτέρα. Είμαστε στη σελίδα 1021 και κεφάλαιο Γ, τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 1021, Β επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Γ και εδάφιον 1. Αρχίζομεν πάλι να συνιστόμενε αυτούς ή μήπως έχομεν χρίαν καθώς τινές συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς. Σεις είστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας, και αυτήν δε πεποίθησιν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ουχή διότι είμεθα ικανή αφ' εαυτόν να εννοήσω μεν τι, ως εξ ημών αυτών, αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, ώστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά εάν η διακονία του θανάτου, η εγγράμμασιν εν τετυπωμένη εις λίθους έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δύνατο να ενατενίσωσι εις το πρόσωπο του Μωυσέως, δια την δόξαν του προσώπου αυτού τη μέλουσα να καταργηθεί, πώς η διακονία του πνεύματος δε θέλει είστε μάλλον ένδοξος, διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν. Διότι ουδέ δοξάστη εν τούτο το μέρη το δεδοξασμένον, ένε και εν της υπερβαλούσης δόξης. Επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντες λοιπόν τη αυτήν ελπίδα πολλήν παρησίαν μεταχειριζόμεθα και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού δια να μην ατενίσωσιν η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώθησαν οι διάνοιοι αυτών, διότι έως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγινώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών, όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Διότι τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν, δεν αποκάμνομεν, αλλά απειρνήθημεν, τα κρυπτά της εσχήνης μη περιπατούνται σε πανηργία, μη δε δολώνονται στον λόγον του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιον ημών και καλυμμένων, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένων, των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού, διότι εμείς δεν κηρύττομεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστις έλαμψε τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αμήν. Έχει έρθει σε αμηχανία ο Απόστολος Παύλος, θεωρώντας ότι θα πρέπει να συστήσει τον εαυτό του, γιατί όπως ομολογεί ο ίδιος, δεν έχει ανάγκη πλέον αυτός από συστατικές επιστολές, ούτε από σας, λέει στους
Κορινθίους προς εμένα, αλλά ούτε και από άλλους προς εσάς. Την εποχή εκείνη, καθώς γυρίζαν από πόλη σε πόλη Απόστολοι και απεσταλμένοι των εκκλησιών και αδελφοί διάφοροι, επειδή δεν υπήρχαν και μέσα επικοινωνίας όπως τώρα, η βεβαιότης και η ασφάλεια των εκκλησιών ότι δέχονται ανθρώπους γνήσιους, αδελφούς και πιστούς ήταν οι συστατικές επιστολές που έπαιρναν οι άνθρωποι για να δείξουν τη γνησιότητά τους σε άλλους ανθρώπους, και όπου πήγαιναν και από αυτούς έπαιρναν επιστολές για να δείξουν στους άλλους που θα συνέχιζαν την πορεία τους τη γνησιότητά τους. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέγει ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη συστατικών επιστολών. Γιατί? Πρώτον, σεις είστε η επιστολή η δική μας που είναι γραμμένη στις καρδιές μας, ώστε και να την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και να τη διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι. Η επιστολή λοιπόν από μας προς εσάς είναι αυτό που έχει γράψει ο Θεός στην καρδιά μας δια του Ιησού Χριστού, την αγάπη μας, την υπηρεσία μας, τη διακονία μας. Μέσα στην καρδιά μας κυριαρχεί η αγάπη του Χριστού για σας. Αυτή λοιπόν και έχει φανερωθεί, αυτή η αγάπη που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας για σας και έχει φανερωθεί με τα έργα μας, αλλά και με τη φροντίδα μας για σας. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή κάποιοι να μας δώσουν επιστολές για να βεβαιώσουν τη γνησιότητά μας, αλλά η γνησιότητά μας φαίνεται γραμμένη στις δικές μας τις καρδιές με την αγάπη του Χριστού, ώστε όλοι οι άνθρωποι και να την καταλαβαίνουν και να τη διαβάζουν. Αλλά δεν είναι μόνο η επιστολή από μας προς εσάς, αλλά ούτε χρειαζόμαστε και συστατική επιστολή από εσάς προς άλλους, γιατί είναι φανερό ότι εσείς είσαστε η επιστολή του Χριστού που έγινε μέσα στις καρδιές μας από τη δική μας διακονία, γραμμένη όχι με μελάνι αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, όχι σε πλάκες λίθινες αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς σας. Άρα και επιστολή συστατική από μας για σας είναι γραμμένη στην καρδιά μας, που φαίνεται σε όλους τους ανθρώπους και αναγιγνώσκεται και γίνεται αντιληπτή η αγάπη μας, η φροντίδα μας, η υπηρεσία μας, η δουλεία μας προς εσάς, αλλά και προς τους άλλους. Εσείς είσαστε η συστατική επιστολή που ο Χριστός έγραψε μέσα στην καρδιά σας, το όνομά Του, την αιώνια ζωή, την αγάπη Του για σας, αλλά και την σωτηρία που έκανε ο Χριστός σε εσάς, ώστε αυτό το οποίο έγραψε ο Χριστός και σε εμάς είναι επιστολή προς εσάς, αλλά και αυτό που έγραψε ο Χριστός και προς εσάς είναι επιστολή και προς τους άλλους. Και μάλιστα επιστολή που γράφτηκε όχι σε λίθινες πλάκες, όπως έγραψε δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός με το δάχτυλο του Θεού στο Μωυσή, και αποτελούσε και την απόδειξη και τη συστατική επιστολή ότι ο Θεός είναι αυτός που έστειλε τον Μωυσή να γίνει ο υπηρέτης του Θεού προς το λαό Ισραήλ. Οι πλάκες αυτές λοιπόν τώρα δεν είναι γραμμένες από το Πνεύμα το Άγιο σε λίθους, αλλά στις πλάκες της καρδιές σας από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι, έχοντες αυτή τη βεβαιότητα μέσα μας, έχουμε παρησία προς τον Θεό. Όχι γιατί εμείς είμαστε ικανοί με τη διακονία μας να σώσουμε σας, αλλά ούτε και να κατανοήσουμε το έργο που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έκανε σε σας, αλλά η ικανότης μας είναι εκ του Θεού. Ο Θεός δηλαδή είναι αυτός ο οποίος μας χρησιμοποίησε σαν εργαλεία Του για να σωθείτε εσείς. Και δεν είμαστε εμείς που χρησιμοποιήσαμε το όνομα του Κυρίου για να σωθείτε εσείς. Κατά αυτόν τον τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος το μεγάλο αυτό μυστικό και μυστήριο
της σωτηρίας των ανθρώπων. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί από κανέναν άνθρωπο. Οι δούλοι του Θεού, οι απεσταλμένοι του Θεού, οι υπηρέτες του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαλεία στα χέρια του Χριστού που σώζει, στα χέρια του Χριστού που βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ο άνθρωπος ο οποίος θα σκεφτεί ότι εγώ είμαι ικανός, από εκείνη τη στιγμή και ύστερα χάνει τη χάρη του Θεού και την παρουσία του Θεού. Δεν είμαστε ικανοί για τίποτα, έστω και αν έχουμε χαρίσματα από το Θεό. Εάν ο Θεός δεν χρησιμοποιήσει και τα χαρίσματα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αυτό το έμαθα με τραγικό τρόπο πριν πολλά χρόνια, επειδή έβλεπα ότι όταν προσευχόμουν και νίστευα και ζητούσα από το Θεό και πήγαινα στην αρχή της χριστιανικής μου ζωής στις εκκλησίες, μίλαγα και ερχότανε και ευλογία αλλά και σωτηρία. Και κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβω, νόμισα ότι εγώ τα κάνω. Και πήγα μια μέρα, τη θυμάμαι ακόμη, επόδυνη μέρα, στην εκκλησία του Πύργου, χωρίς να προσευχηθώ, χωρίς να μετανοήσω, χωρίς να εξομολογηθώ, χωρίς να ζητήσω το αίμα του Χριστού και τη χάρη του Χριστού, να κηρύξω, και θυμάμαι ότι διάβαζα από το Λουκά το Ζακχαίο. Και ήταν ένα φοβερό να έχει χαθεί η παρουσία του Θεού. Μίλαγα και από κάτω χασμουριώτησαν όλοι. Η ώρα δεν πέρναγε. Δεν ήξερα τι να πω. Κοιτάω το ρολόι, ήταν 8 και 4. Μετά από πολλή ώρα ξανακοιτάω το ρολόι, 8 και 20. Και αφού κάθισα λίγη ώρα ακόμη, κατέβηκα κάτω. Και όταν κατέβηκα κάτω, έρχεται ο αδερφός ο Γιώργος ο Μικελόπουλος. Κύριος να τον ευλογήσει, τον είχε χρησιμοποιήσει ο Θεός τότε έντονα για την οικογένειά μας και για μένα, και μου λέει: τι έκανες, αμάρτησες? Τι συνέβη? Λέω: όχι, δεν αμάρτησα, αλλά δεν ξέρω τι συνέβη. Ήταν επώδυνο, ήταν φοβερό. Έχασα την παρουσία του Θεού, γιατί νόμιζα ότι εγώ είμαι αυτός που κηρύττω. Και πήγα σπίτι, προσευχήθηκα και ζήτησα από το Θεό να μου φανερώσει τι συμβαίνει. Και μετά από ώρες προσευχής κατάλαβα ότι όταν ανεβαίνεις να πεις κάτι, όταν πηγαίνεις οπουδήποτε για να κάνεις κάτι, εάν θεωρήσεις ότι εσύ είσαι, θα τα κάνεις μουσκεμα, γιατί δεν θα υπάρχει παρουσία του Θεού. Και από τότε, αδερφοί αγαπητοί, τον άμβωνα, τον βλέπω μέχρι τώρα και ελπίζω όσο καιρό επιτρέψει να είμαστε στη γη αυτή, τον βλέπω με φόβο και τρόμο. Ξέρω τι σημαίνει να αποσύρει ο Θεός τη χάρη του και ξέρω τι σημαίνει να υπάρχει η χάρη του Θεού σε οτιδήποτε και αν κάνουμε, είτε σαν γονείς, σαν πατέρας, είτε σαν μητέρα εσείς, είτε σαν αδελφός, είτε σαν αδελφή, είτε σαν πρεσβύτερος, είτε σαν σύζυγος, είτε σαν σύζυγη, μόνο με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί. Και αυτό μας το έχει φανερώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με απόλυτο τρόπο. Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη χάρη του Χριστού. Και όσα αν πράτετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν το ονόματι του Κυρίου να πράτετε αυτά. Εάν προσπαθήσουμε εμείς, θα βρεθούμε αν όχι σε καταστροφή, με τα βεβαιότητας όμως σε αδιέξοδο. Σε αδιέξοδο πλήρες. Πάντα το Χριστό θα βάζουμε μπροστά. Γιατί μόνο ο Χριστός είναι αυτός που σώζει και μόνο ο Χριστός είναι αυτός που φέρνει την ευλογία του Θεού εν Πνεύματι Αγίω στις ζωές των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: δεν είμεθα ικανή από τον εαυτό μας. Σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε, δεν φανταζόμαστε κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ξέρουμε με τα βεβαιότητας είναι ότι οποιαδήποτε ικανότητα και αν έχουμε, αυτή είναι από τον Ιησού Χριστόν. Είναι εκ του Θεού δια του Ιησού Χριστού.
ο οποίος ομολογεί και έκαμεν ημάς, ο Θεός μας έκανε, διακόνους της Καινής Διαθήκης. Όλοι είμαστε δούλοι και δούλες και υπηρετούμε και διακονούμε στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης, όχι της Παλαιάς Διαθήκης, στην Διαθήκη του Πνεύματος και ουχή του Γράμματος. Του Γράμματος τι είναι, νόμος, αυτό αλλιώς. Έχει ποινές και έχει και ανταποδόσεις. Η Διαθήκη όμως του Πνεύματος έχει τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη μακροθυμία του Θεού, τη συγχωρητικότητα του Θεού. Έχει βασικά Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Έχει την ηθυσία του Χριστού. Έχει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει η μάσα ο πάσης αμαρτίας. Η διακονία λοιπόν του Γράμματος θανατώνει, ενώ η διακονία του Πνεύματος ζωοποιεί. Η διακονία του Γράμματος θανατώνει, γιατί λέει μεν ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε, αλλά ο άνθρωπος και να το πιστεύει καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πράξει το νόμο του Θεού. Δεν μπορεί να τον εκτελέσει. Η διακονία όμως του Πνεύματος είναι κάτι άλλο. Έρχεται ο Θεός και λέει θέλεις, λέει θέλω, αλλά δεν μπορώ. Εγώ θα σε κάνω να μπορείς. Ξέρεις, δεν ξέρω. Εγώ θα σε κάνω να μάθεις. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος που τα έχει καταλάβει αυτά πάρα πολύ καλά λέει ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μας. Πόσο σημαντικό αδερφοί αγαπητοί είναι στη ζωή μας να βάζουμε πάντα μπροστά το Χριστό. Εσύ Κύριε Ιησού Χριστέ τι θα έκανες? Και θα έρθει φώτιση αμέσως να το κάνεις. Εσύ Κύριε Ιησού Χριστέ τι θα έλεγες? Θα έρθει η αποκάλυψη του Θεού να πεις. Ποτέ αδερφοί μην παίρνουμε αποφάσεις ανθρώπινες, γήινες, δελεαζόμενοι, ύστερα από σκέψη και όχι ύστερα από προσευχή. Η σκέψη σου, η επιθυμία σου και η αρέσκειά σου θα σε οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Η φαντασία σου, η γνώμη σου θα σε οδηγήσουν σε κακές συνέπειες. Μόνο η προσευχή σου, η ταπείνωσή σου και η πρόθεσή σου να δίνεις δόξα στο Θεό θα σε φέρουν σε ευλογημένες καταστάσεις και σε θρίαμβο. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μιλάει ότι και εξηγεί ότι αν αυτή η διακονία του θανάτου, της κατάκρισης που ήταν εντετυπωμένη σε λίθους δια του δαχτύλου του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου δηλαδή, έγινε ένδοξος, τόσο μάλιστα ένδοξος που οι ιοί του Ισραήλ δεν μπορούσαν να βλέπουν το πρόσωπο του Μωυσή που έλαβε από τη δόξα του Θεού που τον επισκέφθηκε και του έδωσε εντετυπωμένο σε λίθους τον νόμο του Θεού. Αν λοιπόν έλαβε τόση δόξα ο Μωυσής από την παρουσία του Θεού που ο λαός Ισραήλ δεν μπορούσε να βλέπει το πρόσωπο του Μωυσή, πόσο μάλλον είναι πιο ένδοξη, αν και δεν έχει την όραση του Μωυσή, δηλαδή δεν τη βλέπει στη δόξα, γιατί διαπίστεως είναι η διακονία του Πνεύματος του Αγίου, η Καινή Διαθήκη. Διαπίστεως λοιπόν γνωρίζουμε, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι εάν ήταν τόσο ένδοξη η διακονία του θανάτου που ο λαός Ισραήλ δεν μπορούσε να τη βλέπει και έβαλε κάλυμα, πόσο μεγαλύτερας δόξας είναι η διακονία του Πνεύματος την οποία ζούμε, την οποία απολαμβάνουμε
και την οποία εκτελούμε. Απολαμβάνουμε όλα όσα ο Θεός κάνει στη ζωή μας με το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και εκτελούμε, καθώς μας χρησιμοποιεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, όταν βρίσκουμε χάρη από το Θεό, εκτελούμε το έργο του Θεού που είναι η δόξα, όχι επί της γης, αλλά επί της ουρανής, εν της ουρανής. Διότι ουδέ δοξάστη, είναι βέβαιον ότι η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης υστερεί από τη δόξα της Καινής Διαθήκης, επειδή το μέλλον να καταργηθεί, γιατί αυτή η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης έχει τέλος. Όσο και ένδοξη κι αν ήταν, έχει τέλος. Καταργείται δια του Χριστού. Η δόξα όμως της Καινής Διαθήκης, όπως λέει ακριβώς η Γραφή, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Η δόξα της Καινής Διαθήκης μένει τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Με αυτή λοιπόν τη βεβαιότητα ότι η δόξα της Καινής Διαθήκης μένει στους αιώνες των αιώνων, είναι η αιώνια ζωή, είναι ο Χριστός, πολύ παρησία πρέπει, πολύ θάρρος, πολύ παρησία μεταχειριζόμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όχι όπως ο Μωυσής που, βλέποντας το λαό Ισραήλ να μην αντέχει να βλέπει τη δόξα τη μέλουσα να καταργηθεί, ώστε έβαλε κάλυμα, και αυτό το κάλυμα το έβαλε τότε ώστε ο λαός Ισραήλ δεν έβλεπε τη δόξα αυτή, και αυτό το κάλυμα συνεχίζει να υπάρχει στο λαό Ισραήλ όταν διαβάζει τον νόμο, τους προφήτες και τους ψαλμούς. Όταν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, κάλυμα υπάρχει. Και αυτό εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί αν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη σαν άνθρωποι ανεξάρτητα από τη δόξα της Καινής, το λιγότερο θα σκανδαλιστούμε. Με θανάτους, με αμαρτίες, με έναν Θεό αυστηρό, κριτή, τιμωρό. Όταν όμως, καθώς εμείς έχουμε αποκεκαλυμμένη την όρασή μας, μπορούμε και βλέπουμε με το φωτισμό του Χριστού, τότε βλέπουμε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Θεός της Καινής Διαθήκης, και η μεγάλη διαφορά είναι το αρνίον το εσφαγμένο. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει τον άνθρωπο, όχι μόνο από τις αμαρτίες της σαρκός, όπως το αίμα των τράγων και των προβάτων, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, καθαρίζει μας αφενός μεν από πάσης αμαρτίας, αφετέρου όμως και από συνειδήσεως πονηράς, και μας ελευθερώνει από τα νεκρά έργα του παρελθόντος. Μας ελευθερώνει ο Ιησούς Χριστός από τα δεσμά της συνείδησης, από τις τύψεις, από τις ερηνίες. Μας ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας. Μας ελευθερώνει από το διάβολο. Και έτσι δεν είναι διαφορετικός ο Θεός, είναι διαφορετικός ο άνθρωπος. Από τη μία μεριά, στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος ήταν δούλος, υποπαιδαγωγό, τον νόμο. Στην Καινή Διαθήκη όμως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, Υιός Θεού. Εάν δεν έλθει η αναγέννησης, καθώς ο Θεός μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού που ήλθε μετά τη Σταύρωση και το θάνατο και το θρίαμβο του Χριστού πάνω στο Γολγοθά, αν δεν έλθει η αναγέννησης που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι,
δεμένος από τα δεσμά του σκότους, του διαβόλου, της αμαρτίας, και έχει να αντιμετωπίσει έναν Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Και όλοι εμείς εδώ, ή οι περισσότεροι, εκτός τα μικρά παιδιά, που γεννηθήκαμε μακριά από την αλήθεια του Ευαγγελίου και την Αναγέννηση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ήταν ο Θεός για μας, πώς τον βλέπαμε και πώς τον πλησιάζαμε. Με θυσίες, με λαμπάδες, με εικόνες, με όλα αυτά που προσπαθεί ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό. Ποιον Θεό? Τον αληθινό Θεό, αλλά ποιος άνθρωπος? Ο μη ελεύθερος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ελεύθερος, δεν έχει τη γνώση της αληθείας και πλησιάζει το Θεό με τις δικές του βεβαρημένες σκέψεις, με τη δική του βεβαρημένη συνείδηση, έναν Θεό που νομίζει ότι θα τον καλοπιάσει με πέματα, με θυσίες, με προσφορές, με χρυσάφια, με ασήμια, με λαμπάδες, με εικονίσματα, με αγάλματα. Γιατί ο άνθρωπος ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν τον ρωτήσει, λέει, εγώ πιστεύω, ου κλέψεις ου μιχεύσεις, πιστεύω στις 10 εντολές. Αλλά δεν τον σώζουν οι 10 εντολές. Όταν όμως ο άνθρωπος αναγεννηθεί από το Θεό, φεύγει το κάλυμα, ελευθερώνεται και από το προπατορικό αμάρτημα που τον έχει δεμένο μέσα στην κόλαση, καθώς είναι ιός οργής, τέκνο οργής, ελευθερώνεται, καταλαβαίνει και αναγνωρίζει ότι αυτός ο Θεός ο σκληρός που προσπαθούσε να τον καλοπιάσει με θυσίες, πέματα, προσφορές και ταλαιπωρίες ακόμη, έχετε δει πως πηγαίνουν στην Τίνο γονατιστή και σκίζονται τα πόδια τους, ταλαιπωρούνται, και να μην πω πως πηγαίνουν, πως πηγαίναμε, να πω καλύτερα, με ταλαιπωρίες, νομίζοντας ότι έτσι θα εξευμενήσουν έναν Θεό που δεν τον έχουν γνωρίσει όμως, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι φως, και τον γνωρίζουν μόνο δια του Ιησού Χριστού, όταν ο Χριστός τους αποκαλύπτει τον Θεό Πατέρα, καθώς κατεργεί το κάλυμα, το κάλυμα για τους Εβραίους που είχε ο Μωυσής και το κάλυμα για τους εθνικούς που ήταν οι αμαρτίες, καθώς χάσμα μέγα υπάρχει μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και αυτές είναι οι αμαρτίες, οι ανομίες και οι παραβάσεις των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν έως σήμερον, όταν αναγιγνώσκει το Μωυσής, υπάρχει κάλυμα στις καρδιές αυτών, όταν κάποιος από αυτούς επιστρέψει στο Χριστό, τότε θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Είτε το κάλυμα για το λαό Ισραήλ, είτε το κάλυμα της αμαρτίας για το έθνος. Τότε αφαιρείται το κάλυμα και τότε διαβάζεις τη Γραφή και την καταλαβαίνεις. Μέχρι τα 37 μου χρόνια είχα το Ευαγγέλιο και το διάβαζα και δεν καταλάβαινα τίποτα. Και κοιμόμουν κιόλας. Το διάβαζα για γούρι. Γιατί μου είχε πει η μάνα μου, διάβαζε το Ευαγγέλιο, κάνει καλό. Και το διάβαζα κι εγώ για να κάνει καλό. Αλλά που δεν το καταλάβαινα. Όταν όμως κατάλαβα ότι κάτι άλλο συμβαίνει, όταν μου είπανε ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει, ότι μόνο ο Χριστός σώζει, και πίστευσα με αυτή την απλή γλυκιά πίστη, λες και μένα να μπορεί ο Χριστός να κάνει κάτι, και είπα, δεν δοκιμάζεις και σε μένα, Κύριε? Δεν έρχεσαι και σε μένα? Ξαφνικά ήρθε ένα χέρι και αφαίρεσε το κάλυμα και άρχισε και έβλεπα και διάβαζα τη Γραφή και λέω, μα το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μα ό,τι λέει η Γραφή ακριβώς τα αντίθετα έκανα. Μα αυτοί που μου λέγανε δεν διαβάζουν τη Γραφή, τη διαβάζουνε, αλλά έχουν κάλυμα. Έχουν το κάλυμα του σκότους.
σαν εθνική που είμαστε. Μόνο όταν ο Χριστός έρθει και βγάλει το κάλυμα, τότε φέγγει η λαμπρότητα της δόξης του Θεού. Γι' αυτό διαπίστεως είμαστε σωσμένοι. Ποιος μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο? Μόνο αυτός που μπορεί να βγάλει το κάλυμα από τα μάτια του, από την καρδιά του, από το πνεύμα του, από το σώμα του, από την ψυχή του, από τη ζωή του. Μόνο ένας μπορεί να βγάλει το κάλυμα, και αυτός είναι ο Χριστός. Γιατί? Γιατί μόνο ένας μπορεί να δέσει το διάβολο και να ελευθερώσει τους δικαίους εκ των αμαρτιών αυτών εχμαλωτισμένους. Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν είμαστε ικανοί εμείς να βγάλουμε το κάλυμα. Δεν είμαστε ικανοί εμείς να δώσουμε αποκάλυψη και φανέρωση. Αλλά μέσα στη διακονία του Πνεύματος, στη διακονία της Αποκαλύψεως, στη διακονία που έρχεται μετά την Αναγέννηση, ο Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός θα μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Αυτός θα μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Αυτός θα μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού και θα μας αποκαλύπτει τα λόγια του Χριστού. Σεις πάντες είστε διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος λοιπόν μέσα στη διακονία της Αποκαλύψεως είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει αληθινή ελευθερία. Και πού υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο? Εκεί που ο Χριστός ελευθερώνει και στέλνει τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Γιατί ποιος στέλνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας? Ο Χριστός, ο οποίος παίρνει την επαγγελία από τον Πατέρα και τη στέλνει. Και έτσι ο Χριστός είναι δάσκαλος, είναι καθηγητής. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι τώρα εδώ δάσκαλος να μας διδάσκει έτσι όπως ήταν τότε, αλλά είναι εδώ αοράτος και μας διδάσκει δια του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο δίνει σε σκεύη τα οποία αυτός εξέλεξε να χρησιμοποιήσει, εφόσον μένουν ταπεινά και εφόσον παραδίδονται στη χάρη του Θεού, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν καμία ικανότητα, και οποιαδήποτε ικανότητα φαίνεται ότι έχουν είναι εκ του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίο. Να λοιπόν οι δούλοι και οι δούλες του Κυρίου, που εν τεσσεσχάτες ημέρες θα λάβουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και θα προφητεύουν. Πού θα προφητεύουν? Πρώτα θα προφητεύουν στους δικούς τους, στην οικογένειά τους, στους πλησίον τους, στους συναδέλφους τους. Θα προφητεύουν, δηλαδή θα μιλούν δια Πνεύματος Αγίου, γιατί έχουν καταλάβει ότι είναι δούλοι, έχουν καταλάβει ότι δεν αξίζουν τίποτα, και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αφιερώνονται στο Θεό, να λένε Πατέρα, στείλε τον Χριστό, στείλε τον Παράκλητο, τι να πω, δεν ξέρω εγώ. Και τότε δεν θα μιλάνε αυτοί, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα τους. Δεν θα μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα τους. Αλλά και αν χρειαστεί να μιλήσουν οι άνθρωποι, το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή θα τους διδάσκει. Να λοιπόν, ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Ποιοι είναι οι δούλοι και οι δούλες που εν τες ημέρες εκείνες θα στείλει ο Θεός τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να προφητεύουν? Είναι αυτοί που βλέποντες τη δόξα του Κυρίου με αποκεκαλυμμένο πρόσωπο, χωρίς κάλυμα, αλλά μέσα από ένα καθρέφτη, γιατί εμείς αυτό κάνουμε τώρα αδερφοί, δεν βλέπουμε τη δόξα του Θεού πρόσωπο με πρόσωπο, εκεί θα τη δούμε, εκεί θα βλέπουμε τη δόξα του Χριστού και τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Εδώ βλέπουμε μέσα από ένα καθρέφτη τη δόξα του Κυρίου, αλλά μπορούμε και τη βλέπουμε γιατί δεν έχουμε κάλυμα, ώστε με αυτό τον τρόπο μεταμορφωνόμεθα, και αυτό είναι αδερφοί αγαπητοί το κρίσιμο σημείο της ζωής του χριστιανού, η μεταμόρφωση, και μάλιστα η συνεχόμενη μεταμόρφωση. Αυτό κάνει ο Χριστός, μας μεταμορφώνει
και αλίμονος τον χριστιανό που δεν μεταμορφώνεται συνεχώς. Και μάλιστα βλέποντας την εικόνα της δόξης του Θεού που είναι ο Χριστός ως εκατόπτρο ενηγματοδός, μεταμορφωνόμεθα από δόξης εις δόξαν δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μας μεταμορφώνει, επειδή εμείς βλέπουμε χωρίς κάλυμα κατά χάριν Θεού δια της αναγεννήσεως την δόξα του Κυρίου που είναι ο Χριστός, η εικόνα του Θεού του αοράτου. Και πώς τον βλέπουμε τον Χριστό? Δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Και η πίστης δια της ακοής, δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Τον Χριστό λοιπόν τον γνωρίσαμε, τον γνωρίζουμε δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Όχι διαβάζοντας, προσέξτε το αυτό, βιβλία και βιβλιαράκια και ιστοριούλες, νομίζοντας ότι θα δούμε τη δόξα του Θεού. Η σάρκα, το φρόνημα της σάρκας εδιεγείρεται. Τη δόξα του Χριστού τη βλέπουμε διαπίστεως μέσα από την ακοή του Λόγου του Θεού. Τη δόξα του Χριστού τη βλέπουμε μέσα από την κλάση του άρτου. Τη δόξα του Χριστού τη βλέπουμε μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων. Ποια είναι η δόξα του Χριστού? Να, τόσοι άνθρωποι εδώ και ούτε ένας δεν καπνίζει. Ένα μικρό ασήμαντο παράδειγμα. Πού οφείλεται αυτό? Στο Χριστό. Όλοι αυτοί πώς σωθήκανε, όλοι εμείς πώς σωθήκαμε? Χάριν του Χριστού. Ο Χριστός μας έσωσε. Τη δόξα του Χριστού τη βλέπουμε στις προσευχές, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που μας οικοδομεί, που βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και έτσι ζούμε τη διακονία του Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δια τούτο καθώς έχουμε αυτή τη διακονία, διακονία της Καινής Διαθήκης, τη διακονία του Πνεύματος του Αγίου, από έλεος, όχι από έργα, ούτε νόμου, ούτε καλά, ούτε από διαβάσματα, ούτε από προσπάθειες, όχι, δεν έχουμε τη διακονία αυτή του Πνεύματος, παρά μόνο από το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού είναι αυτό που μας δίνει τη διακονία και μας χρησιμοποιεί. Ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, εάν δεν μας ελεήσει ο Θεός, γιατί είναι γεγραμμένο, δεν είναι του τρέχοντος ή του θέλοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Με το έλεος του Θεού απολαμβάνουμε, ζούμε και εκπληρούμε τη διακονία του Πνεύματος και δεν αποκάμνουμε, γιατί δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να διακονείς, να υπηρετείς. Στη διακονία του Πνεύματος δεν είναι εύκολο, μόνο με το έλεος του Θεού μπορείς. Τι μπορείς με το έλεος του Θεού? Να απαρνηθείς τα κρυπτά της εσχήνης. Να απαρνηθείς όλες τις σκέψεις αυτές που είναι κρυφές και κανείς δεν τις ξέρει. Την κατάκριση, την πικρία, τους θυμούς, τις αγριάδες, τις αμαρτίες, τις επιθυμίες. Εάν δεν απαρνηθείς αυτά τα κρυπτά της εσχήνης ενώπιον του Θεού και τα καταδικάσεις, να τα αφαιρέσεις δεν μπορείς. Μπορείς όμως να τα απαρνηθείς και να τα καταδικάσεις στο όνομα του Χριστού. Τότε είσαι διάκονος του Πνεύματος της Καινής Διαθήκης. Εμείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα απαρνηθήκαμε τα κρυπτά της εσχήνης και τα απαρνόμεθα. Και δεν περιπατούμε με πονηριές. Είναι καταφερτζής, τα καταφέρνει όλα. Έχει μυαλό. Όχι, δεν έχουμε πονηριές, δεν έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καταφερτζίδες. Είμαστε πρόβατα, αλλά της βοσκής του Κυρίου. Τα πρόβατα δεν έχουν πονηριά. Δεν έχουν καπατσοσύνη. Ένα πράγμα έχουν. Ακούνε τη φωνή του ποιμένα τους και τον ακολουθούνε. Τη γνωρίζουν τη φωνή του ποιμένα τους. Και τον ακολουθούν όπου πηγαίνει και αυτοί εκεί.
χωρίς πονηριές, χωρίς ικανότητες, χωρίς μαγκές, χωρίς εξυπνάδες, αλλά με την αγαθοσύνη του προβάτου, με την αγαθοσύνη του Υιού του Θεού, με την αγαθοσύνη του Θεού, γιατί ένας είναι ο αγαθός, ο Θεός μόνο είναι αγαθός. Και δεν νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Και το Λόγο του Θεού, στο Λόγο του Θεού δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε. Δεν τον λέμε όπως μας συμφέρει. Το Λόγο του Θεού δεν τον μεταχειριζόμαστε εμείς. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Πνεύματος. Δεν είναι μάχαιρα δική μας. Δεν χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού για να κόβουμε κεφάλια, ούτε για να πληγώνουμε, ούτε για να δικαιωνόμαστε, ούτε να αυτοδικαιωνόμαστε. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι στο χέρι μας. Ο Λόγος του Θεού είναι στο χέρι του Πνεύματος του Αγίου. Και εκεί θέλουμε να είναι. Δεν θέλουμε ρήτορες, κήρυκες. Υπάρχουν, λέει, κήρυκες, μπορεί, αλλά άμα είναι δια Πνεύματος Αγίου. Θα σπουδάσει θεολογία για να γίνει κήρυκας. Έκουσα και το άλλο. Θα πάει σε ένα πανεπιστήμιο για να γίνει προφήτης. Και όσο παράξενο μας φαίνεται ότι θα πάμε σε θεολογία για να γίνουμε προφήτες, τόσο το ίδιο παράξενο είναι ότι θα πάμε σε θεολογία για να αποκτήσουμε το χάρισμα του Λόγου του Θεού ή το χάρισμα της γνώσεως του Λόγου του Θεού. Αυτά, αδερφοί, δεν γίνονται με σπουδές. Με γόνατα γίνονται. Δεν γίνονται με προσπάθεια. Καταχάν γίνονται. Δεν γίνονται με προσωπικές επιλογές, αλλά με την επιλογή του Χριστού. Ο Χριστός τα κάνει αυτά. Γι' αυτό προσευχόμαστε, και έτσι μας λέει ο Χριστός, να προσευχηθείτε, ο αγρός είναι μεγάλος, οι εργάτες είναι λίγοι, προσευχηθείτε να στείλει ο Κύριος του θερισμού εργάτες. Ο Κύριος του θερισμού εργάτες. Γιατί αν έρθουν εργάτες από δική τους πρωτοβουλία, μπορεί και να φανεί ότι κάτι κάνουν, αλλά το έργο δεν στέκεται. Θα πάνε σε άλλες διδασκαλίες, ετεροδιδασκαλίες. Να, ποια είναι η αιτία της ύπαρξης των ετεροδιδασκαλιών? Όταν ο άνθρωπος δεν του αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, αλλά τον ανακαλύπτει, τον σπουδάζει, τον διδάσκεται από ανθρώπους. Ενώ εμείς θέλουμε να διδασκόμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Και κάτι άλλο. Και όλοι ξέρουμε τα πάντα. Δεν είναι κάποιος που ξέρει κάτι περισσότερο. Γιατί αν εσένα σου φανερώσει κάτι ο Θεός και μας το πεις, έχουμε Πνεύμα Άγιο και θα πούμε αμήν. Και έτσι θα ξέρουμε όλοι τα πάντα. Και τότε φτάνουμε στην ενότητα της πίστεως, στην ενότητα της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού. Και από την ενότητα της πίστεως, της διδασκαλίας δηλαδή του Λόγου του Θεού, τότε θα φτάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και στην ενότητα του Πνεύματος, που είναι η πρακτική κοινοτροπία, η ζωή μας, ώστε όλοι μας να είμαστε ένα. Να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις, να μην υπάρχουν διαφορετικότητες, να μην υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά όλοι ένα στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος. Και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εμείς συνιστούμε τους εαυτούς μας προς πάσα συνείδηση ενώπιον του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτή είναι η σύσταση. Με τη φανέρωση της αληθείας θα συστήσει ο Θεός και σένα και μένα και τον άλλον και την άλλη. Τη φανέρωση της αληθείας από πού προέρχεται όμως? Από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Γιατί κηρύττουμε το αυτό, ομολογούμε το αυτό. Και αν κάποιος έχει άλλο φρονή, έχει κάποιο άλλο φρόνημα, και σε αυτόν ο Θεός θα το αποκαλύψει. Δεν μας απαγορεύει να φρονούμε άλλο τι, προσμένοντας τη Θεία Αποκάλυψη, αλλά μας απαγορεύει να
Αυτό που φρονούμε να το διδάσκουμε, δημιουργώντας ετεροδιδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία. Όποιος λοιπόν ετεροδιδασκαλεί, αυτόν φύγε. Απομακρύνουν. Γιατί θα έρθουν τσακωμοί. Μας επιτρέπει ο Λόγος του Θεού να φρονούμε κάτι διαφορετικό. Δεν μας επιτρέπει να διδάσκουμε κάτι διαφορετικό. Να ετεροδιδασκαλούμε κάτι διαφορετικό. Αλλά μέχρι του μέτρου που φτάσαμε, σε αυτό να μείνουμε και σε αυτό να προχωράμε. Και θα περιμένουμε ο Θεός να έρθει να φανερώσει και τα άλλα που δεν τα ξέρουν. Και μέσα από τις ετεροδιδασκαλίες φτάνουμε στις αιρέσεις απολίας. Οι αιρέσεις απολίας δημιουργούνται ακριβώς μέσα από αυτό το πνεύμα της ετεροδιδασκαλίας. Και ο Θεός λέει για αυτούς που έχουν αιρέσεις απολίας, μετά πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετήσου, δεν έχει νόημα. Γιατί διεφθάρει ότι ούτως έγινε αυτοκατάκριτος, καταδίκασε τον εαυτό του. Δεν έχει ελπίδα μετάνοιας. Δεν μπορείς να τον βοηθήσεις άλλο. Είναι διεφθαρμένος στο νου. Φεύγουμε, απομακρυνόμεθα. Και πώς θα καταλάβω τη διαφορά της ετεροδιδασκαλίας από την αίρεση απολίας? Το πιο εύκολο που έχουμε τώρα είναι οποιαδήποτε διδασκαλία αντίκειται στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο έγραψε η πρώτη εκκλησία διαπνεύματος Αγίου, ακριβώς με αυτό το στόχο, να διαχωρίσει τους αιρετικούς οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα μετανοίας. Και οι αιρετικοί είναι αυτοί που δεν δέχονται την τριαδικότητα, πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα, Πίτη ουρανού και γης Ιησούν Χριστόν τον Κύριον και τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Ή δεν δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός ο αληθινός, αλλά και ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ή δεν δέχονται την Ανάσταση των νεκρών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν, αλλά και την κρίση, γιατί θα ξανάρθει ο Χριστός να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αυτές είναι οι αιρέσεις απολίας όταν αντίκειται στο σύμβολο της πίστεως. Αλλά και οι ετεροδιδασκαλίες φέρουν μάχες, φέρουν προβλήματα, φέρουν πολέμους, αγωνίες, καταστροφή των ακουόντων. Ο Θεός θέλει μια εκκλησία που να αποτελείται από πρόβατα. Όλοι μας. Δεν έχει αρχηγούς. Βεβαίως έχει διακονίες. Βεβαίως τις οποίες δίνει ο Χριστός. Βεβαίως έχει πρεσβυτέρους που βάζει το Πνεύμα το Άγιο. Βεβαίως έχει διακόνους που βάζει η Εκκλησία. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Δεν υπάρχει ιεραρχία. Δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά κηρύττουμε τον Ιησούν Χριστόν Κύριον. Αυτόν κηρύττουμε. Τους εαυτούς μας δε δούλους, υπηρέτες. Τι είναι λοιπόν οι διακονίες που βάζει ο Χριστός? Δούλοι. Τι είναι οι πρεσβύτεροι που βάζει το Πνεύμα το Άγιο? Δούλοι. Τι είναι οι διάκονοι που βάζει η Εκκλησία? Δούλοι. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ελεύθερος ον πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί ένα με ενδιαφέρει, να κερδίσει ο Χριστός, να κερδίσω τους περισσότερους για τον Χριστό. Υπάρχει ιεραρχία σεβασμού. Πείθεστε, υπακούετε στους προϊστώτες σας. Μιλάει για προϊστάμενους πρεσβύτερους, προϊστώτες πρεσβύτερους. Αλλά αυτή η εξουσία είναι η εξουσία σεβασμού. Αυτή η ιεραρχία, συγγνώμη, είναι η ιεραρχία σεβασμού. Τύπος του ποιμνίου. Όχι κατακυριεύοντες αναγκαστικώς το λαό του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Δεν έχει αρχηγούς. Δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει ηγέτες. Δεν έχει άρχοντες. Γιατί δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά έχει δούλους ελεύθερους που εδούλωσαν τον εαυτό του εις πάντας, γιατί είμαστε στη Διαθήκη του Πνεύματος, στην Καινή Διαθήκη, που το έργο του Θεού γίνεται με δούλους, πρώτος δούλος ο Ιησούς Χριστός.
Γι' αυτό ο πατέρας τι λέει όταν συστήνει τον Ιησού Χριστού? Ιδού ο δούλος μου, στον οποίον ευαρεστήθην, τον οποίον θα υψώσω. Αυτή είναι η σύσταση που κάνει ο Θεός για τον Υιό Του το μονογενή. Η αρχική σύσταση είναι ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθην. Και η τελική σύσταση είναι αυτός είναι ο δούλος μου, στον οποίον ευαρεστήθην. Και εμείς μιμητές του Χριστού, παιδιά του Θεού που ευαρεστούμε τον Πατέρα μας και δούλοι που υπηρετούμε τα αδέλφια μας. Δεν συστήνουμε λοιπόν τους εαυτούς μας, αλλά τον όλοι μας, και σαν άτομα και σαν εκκλησία, αλλά συστήνουμε τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός είναι ο ηγέτης μας. Αυτός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Εμείς όλοι, εσείς όλοι, εμείς όλοι, δούλοι δια τον Ιησού Χριστόν. Και το Ευαγγέλιο αυτό, αν είναι και καλυμμένο, είναι και καλυμμένο σε αυτούς που είναι στην απώλεια. Και είναι στην απώλεια γιατί είναι άπιστοι και απίστων όντων. Ο Θεός και αρχηγός του κόσμου τούτο, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού, που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Μη μας κάνει λοιπόν εντύπωση αν το κήρυγμά μας δεν έχει ανταπόκριση, όταν δεν έχει ανταπόκριση. Αυτό είναι γιατί απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου και είναι σε απώλεια. Ακόμη μη μας κάνει εντύπωση όταν το κήρυγμά μας, η ομολογία μας, η ζωή μας έχει σαν αποτέλεσμα τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί αυτή δεν είναι ικανότητα δική μας, αλλά βρήκε σκεύη εύχριστα, αγιασμένα και ετοιμασμένα ο Θεός για κάθε έργο αγαθό, για να δώσει καρπό στο Λόγο Του, στον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου, μέσα από δούλους που δεν είναι τίποτα άλλο παρά σκεύη, εργαλεία στα χέρια του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το μόνο πρόσωπο που δοξάζεται στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός, και δοξάζεται από όλους, λατρεύεται από όλους και προσκυνείται από όλους εν πνεύματι Αγίω και αληθεία, που είναι ο Λόγος του Θεού, η υπερτάτη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Αμήν. Κύριε Θεέ μου.